είναι το μόνο νοσοκομείο. Με το Βεντζέλιο έχουν τακτοποιηθεί πλήρως ο λογαριασμός τους. Με το Παρνιέ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ήδη χρωστάει αυτά που έχουν την τελευταία, αξίζει ότι έχει γίνει από το 19 που έγινε η πρώτη τιμολόγηση. Το Παρνιέ προσέφυγε στο δικαστήριο ότι θεωρούσε ότι ήταν αυξημένη. Πρωτόδικα κέρδισε το δικαστήριο. Εκεί έβαζε κάποια χρήματα τα οποία ήταν σύμφωνα με τις παλιές χρεώσεις που γινόταν. Από εκεί υπάρχει ένα υπόλοιπο να ξεκαθαρίσουμε 620.000. Εμείς έχουμε κάνει έφεση, το οποίο διεκδικούμε ακόμα τα 620.000 σύμφωνα με το τιμολόγιο που είχαμε εκδώσει το 2019 με την τιμολογική πολιτική. Το 2020 που κάναμε νέα τιμολογική πολιτική, από εκεί πέρα υπάρχουν ένα υπόλοιπο άλλες 553.000 περίπου, 550.000 περίπου, από τους οποίους υπόλοιπο. Διότι βάζει κάποια χρήματα το Παγνί, περίπου 50.000, αλλά οι λογαριασμοί είναι πολύ περισσότεροι. Αφορά περίπου 3 χρόνια, 21, 22, 23. Αφορά περίπου 3 χρόνια αυτός ο λογαριασμός, το οποίο εμείς δεν μπορούμε από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή υπάρχει η πολιτική όλοι να πληρώσουμε και όλοι που χρωστάνε και ειδικά, δεν μπορούμε να κυνηγάμε δημότες με 400, 500 ευρώ και 600 κυνηγάμε. Να τους παρεθέσω, να αφαιρούμε τα υδρόμετρα και το Παγνί να υπάρχουν άλλοι οι μεγάλοι οργανισμοί να χρωστάνε τους τα χρήματα. Και να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή κάνει μια πολιτική να μπορέσει να εισπράξει με τα προγράμματα που κάνει, να εισπράξει τα παλιά χρεωστούμενα. Εάν καταφέρουμε ένα ποσοστό, μεγάλο ποσοστό, θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια μείωση της τιμής, διότι τα έσοδα θα είναι αρκετά. Περίπου, να εξηγήσω ότι περίπου 17 εκατομμύρια ήταν τα χρέη των δημοτών συνολικά και ιδιωτών και διαφόρων οργανισμών και του Δήμου Ηρακλείου, γιατί και με το Δήμο Ηρακλείου έχουμε ένα υπόλοιπο. Περίπου 17 εκατομμύρια ήταν το 2023 προς τη ΔΕΗ. Εγώ να εξηγήσω, εμείς από το 2023 έχουμε στείλει επιστολή στο Παγνί. Δεν είναι κάτι που τους ευνηδιάσαμε. Τους είπαμε ότι πρέπει να έρθουν να τακτοποιήσουν τον λογαριασμό. Αυτοί ούτε καν απάντησαν στην επιστολή αυτή να μας πούνε διαφωνούμε ή οτιδήποτε νομίζανε. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Φυσικά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να κλείσουμε το νερό, να φέρουμε τα υδρόμετρα από το Παγνί, αυτό εννοείται. Αλλά θα στείλουμε το λογαριασμό στη ΔΟΗ, που είναι το άλλο εναλλακτικό, και να εισπραχτούν μέσω της ΔΟΗ.